Κοιτάξτε, παρά την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση που κάναμε ο κύριος Ζαχαρόπουλος, εμείς επιμένουμε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν ξεχωριστά. Το λέω αυτό γιατί αποδεικνύεται και από τις ίδιες τις εισηγήσεις και την ημερήσια διάταξη που μας έχετε στείλει. Για παράδειγμα, το δεύτερο θέμα είναι η τροποποίηση απόφασης αναφορικά με το διαχειριστικό κόστος του ΕΔΣΝΑ έτους 2019. Όταν στην εισήγηση του πρώτου θέματος έχουμε ήδη ψηφίσει και στο δεύτερο θέμα ερχόμαστε και τροποποιούμε. Μα η τροποποίηση είναι βασική προϋπόθεση για να ληφθεί η απόφαση για τον κανονισμό τιμολόγησης. Και ομοίως, στο τρίτο θέμα, όπως είπα, έχει να κάνει και το γράφει και η εισήγηση μέσα και διαβάζω συγκεκριμένα. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό της εκαθάρισης έτους 2019 θα συνυπολογιστεί στο ποσό της προσωρινής εισφοράς έτους 2021 ΕΚΑΣ του Δήμου, όπως προέκυψε σύμφωνα με την υπαρήθμη τάδε τέλος πάντων απόφαση. Και το σύνολο θα αποδοθεί μέσω της ΔΕΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου κτλ. Το λέω αυτό γιατί το κάθε θέμα έχει τη σημαντικότητά του. Είναι ξεχωριστό ως προς την εισήγηση και τα ζητήματα που αναφέρει. Εφόσον βέβαια η διοίκηση θέλει να τα συζητήσει ως ένα, θα κοιτάξουμε και εμείς να κάνουμε την τοποθέτηση ενιαία και την ψήφα μας βέβαια. Σχετικά με τον κανονισμό τιμολόγησης για το 2021. Κοιτάξτε, εδώ έχει αλλάξει και η διοίκηση στον ΕΤΣΝΑ και στην περιφέρεια και η κυβέρνηση, αλλά τα πράγματα παραμένουν ίδια. Παραμένουν ίδια όσον αφορά την επιβάρυνση προς τους Δήμους και βέβαια, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, το κόστος αυτό μετακυλίεται μέσα από τα δημοτικά τέλη και τα λογής χαράτσια προς τους δημότες, προς οι λαϊκές οικογένειες όλων των Δήμων. Υπήρχε μια ομοβροντία, θα το πω έτσι, χαρατσιών, την οποία σήμερα χρησιμοποιεί και η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας και του ΕΤΣΝΑ. Το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ με την επιβολή περιβαλλοντικής φοράς, το 2019 με μια ΚΙΑ που βγήκε για την τιμολόγηση των ΦΟΣΔΑ, σε συνδυασμό πάλι με μια ΚΙΑ που βγήκε το 2019 για την επιβολή προστίμων σε παραβάτες ΟΤΑ Α βαθμού, όπως πολύ χαρακτηριστικά λεγότανε. Χάρη σε αυτά τα οικονομικά εργαλεία, όπως τα παρουσιάζανε τότε, υπάρχουν σήμερα αυτά τα ποσά, τα υπέρογκα, τα οποία θα βγουν, ξαναλέω, μέσα από τις πλάτες των λαϊκών. Το περιεχόμενο που είναι η πολιτική, να το πω έτσι πιο σωστά, που ακολουθείτε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και είναι ακριβώς η ίδια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι σωστό να ακούγεται ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες. Προφανώς και έχουν ευθύνες για μας οι διοικήσεις των Δήμων για την κατάσταση αυτή. Οι εκπρόσωποι όμως λαϊκής εισπύρωσης και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ και στην ΠΕΔΑ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε καταθέσει συνεχώς τη διαφωνία μας σε αυτή την πολιτική, συνολικότερα της διαχείρισης απορριμμάτων, κομμάτι της οποίας είναι και η τιμολογιακή πολιτική και η περιβαλλοντική εισφορά, έτσι. Και έχουμε αναδείξει έναν άλλο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, πραγματικά και την υγεία του λαού και το περιβάλλον και βεβαίως το λαϊκό εισόδημα. Όλα αυτά λοιπόν δεν αποτελούν για μας κάποιον κεραυνό ενεθρία, έρχονται σωρευτικά από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς προφανώς λοιπόν θα καταψηφίσουμε τον κανονισμό τιμολόγησης, τον θεωρούμε πέρα για πέρα αντιλαϊκό, όπως και όλους τους προηγούμενους. Ξαναλέω, υπάρχει μια συνέχεια, μια σύμπλευση σε αυτή την πολιτική διαχείριση και με βάση τη συνολικότερη θέση μας για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως την έχουμε περιγράψει. Ξαναλέω, το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο θέμα και για το τρίτο θέμα. Και εδώ πέρα θέλουμε να αναδείξουμε και το εξής, ότι αυτά τα παραπάνω 10 εκατομμύρια, τα οποία ξαναλέω έρχονται από τα λεγόμενα κίνητρα της τιμολογιακής πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της προηγούμενης περιφερειάρχη της κυρίας Δούρου, είναι μια πρόσθετη, να το πω έτσι, αφέμαξη των εσόδων για το 2021 όσον αφορά τις εισφορές των Δήμων, η οποία έρχεται αναδρομικά και ενσωματώνεται στο
στο τελικό διαχειριστικό κόστος του 19. Άρα λοιπόν, όσο και να διαρριγνύει τα αιμάτια του ο σημερινός περιφερειάρχης ότι δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, ή στην εισήγηση το κύριο Χόκαλης είπε επίσης ότι είναι λάθος προηγούμενης διοίκησης κτλ. Το κύριο είναι το εξής, ότι υπάρχει και είναι ένα υπέρογκο ποσό το οποίο θα έρθει και θα προσθεθεί στην προσωρινή για το 2021. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι, και ολοκληρώνω πρόεδρε, το ζήτημα το αντιμετωπίζουμε συνολικά, είναι πολιτική επιλογή. Πολλά από τα επιμέρους που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές μπορεί και να μας βρουν σύμφωνους, αλλά εάν μείνουμε σε αυτά θα χάσουμε το κύριο. Και το κύριο είναι ότι η πολιτική σήμερα που ασκείται στη διαχείριση των απορριμμάτων, και ξαναλέω, έρχεται και από το παρελθόν, υπάρχει σύμπνευση σε αυτό, έχει να κάνει με το ότι διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα όχι με βάση το λαϊκό εισόδημα, αλλά μέσα από το λαϊκό εισόδημα και μέσα από την υγεία του λαού, ειδικά εδώ στη Δυτική Αθήνα, που οι νεοπλασίες έχουν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Αττική, και εις βάρος του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.